της Μαριάννας αυτή τη στιγμή? Δόξα τω Θεώ δεν κινδυνεύει, η ζωή της είναι αρκετά χτυπημένη, πονάει. Τώρα κοιμάται λίγο, γι' αυτό μιλάω χαμηλόφωνα. Νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Στον Ευαγγελισμό. Από χθες υπήρξαν οι πρώτες πληροφορίες, έκαναν λόγο για κάποια τραύματα στο κεφάλι, αλλά όπως μας λέτε και εσείς είναι εκτός κινδύνου, που σημαίνει ότι τελικά εξελίσσεται ομαλά η κατάσταση της υγείας της. Ναι, δόξα τω Θεώ. Έχει χτυπήσει πουθενά αλλού, κάτι διάβαζε για κατάγματα στη μέση. Έχει δύο καταγματάκια στην σπονδυλική στήλη. Mm-hmm. Αυτά έχουν δείξει εξετάσεις. Ο αυχένας της και το κεφάλι της είναι βαριά χτυπημένα. Έγιναν και όλα τα απαραίτητα τεστ, από ό,τι μου έλεγες, Νέστορα, λίγο νωρίτερα όσον αφορά την μνήμη της ή γενικότερα για να μην έχει υποστεί κάποια διάσηση. Ευτυχώς φαίνεται ότι όλα είναι καλά για την Μαριάντα Πιερίδη. Εσύ βρίσκεσαι κοντά της από την πρώτη στιγμή, κρατώντας της το χέρι και δίνοντας κουράγιο. Έχει πει κάτι για το συμβάν, έχει σχολιάσει κάτι? Είναι σε σοκ, βρίσκεται σε σοκ. Το βράδυ ήταν πολύ δύσκολο, γιατί ούτε να ξαπλώσει μπορούσε. Είχε τυφνούσε με τους, σκεφτόταν το συμβάν. Ήταν δύσκολο, ακόμα είναι σοκαρισμένη. Οι γιατροί τι λένε, κύριε Φωτιάδη, θα μείνει και άλλες μέρες ή μπορεί να πάρει εξιτήριο σύντομα? Θα μείνουμε σίγουρα και σήμερα μέσα, θα γίνουμε και άλλες εξετάσεις, αυτό περιμένουμε τώρα. Για προληπτικούς λόγους? Όχι απαραίτητα για προληπτικούς λόγους, μήπως διαπιστωθεί κάτι το οποίο μπορεί να είναι και σοβαρό και να μην έχει φανεί ακόμα, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό βέβαια. Κοιτάμε όλες τις περιπτώσεις για να είμαστε σίγουροι. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά, είναι πολύ δυνατή. Αποφύγαμε το χειρότερο, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, όντως. Η άλλη κυρία που οδηγούσε το αυτοκίνητο και που παραβίαζε ουσιαστικά το στόπ, είναι καλά στην υγεία της ή χτύπησε και εκείνη? Μιλήσαμε πριν λίγο, με πήρε τηλέφωνο. Και τι σας είπε? Είναι καλά, είχε κάποια κουδηματάκια, αλλά δεν είναι στην κατάσταση της Μαριάντας. Η Μαριάντα είναι σοβαρά τραυματισμένη. Mm-hmm. Βέβαια είμαστε τυχεροί, όπως σας ξαναείπα, γιατί δεν έγινε το χειρότερο. Βέβαια. Με τις τούμπες και όλο αυτό που συνέβη, σώθηκε από θαύμα πραγματικά. Είναι απίστευτο, το αυτοκίνητο έγινε σπαράλια, δηλαδή. Το βλέπουμε και εμείς. Και μιλάμε για ένα πολύ μικρό αυτοκίνητο. Δεν μιλάμε για κάποιο αυτοκίνητο μεγάλο που έχει και πιο μεγάλη ασφάλεια και είναι πιο δύσκολο να χτυπήσει. Φορούσε ζώνη? Φορούσε ζώνη, από ό,τι είπε δεν έχουμε μιλήσει ακόμα. Το μόνο που μου είπε είναι ότι κατάφερε και λύθηκε και βγήκε μόνη της. Mm-hmm. Γιατί φοβήθηκε μην γίνει κάποια έκρηξη. Δεν ήθελα να γίνεται έκρηξη στο αυτοκίνητο. Mm-hmm. Ευτυχώς ήταν και άνθρωποι, υπήρχε και μάρτυρας που τη βοήθησε, ήταν από πίσω της αυτοκίνητο. Δεν έχω πρόλαβει να μιλήσω με όλους τους ανθρώπους αυτούς, γιατί είναι στο νοσοκομείο. Και τώρα μου ακούτε λίγο αναστατωμένο, γιατί είναι αντιμπούραχ, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ πολύ εύκολα. Είναι λογικό, είστε κι εσείς τόσο καιρό, είστε τόσες ώρες εκεί. Μην σας ταλαιπωρούμε κι εμείς άλλο. Θέλουμε να μάθουμε αν είναι καλά η Μαριάντα, να μεταφέρετε από όλους μας τις ευχές μας για γρήγορη ανάρρωση. Και σας ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία, κύριε Φωτιάδη. Και ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον να τα μεταφέρω όλα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λίμον, αν είναι δυνατόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλό σας απόγευμα. Παιδιά, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Η κοπέλα πραγματικά ήταν πάρα πολύ τυχερή. Πάρα πολύ τυχερή. Πολύ τυχερή. Έχουν δει τα μάτια μας πολλά τον τελευταίο καιρό. Πολύ τυχερή. Να είναι καλά. Και την περιμένουμε με το καλό να βγει από το νοσοκομείο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον νόμο Πρωτόπαπα. Έχουμε και εκεί εξελίξεις. Υπήρξε μια συγκινητική αφιέρωση, αν θέλετε, μια συγκινητική κίνηση από τον τραγουδιστή και θα την πω λάθος αυτή τη λέξη, λιράρι από την Κρήτη, τον Ηλία τον Παλιουδάκη, ο οποίος κατά τη διάρκεια της απονομής του απονομής χρυσού δίσκου κιόλας, αφιέρωσε στον Τόμος Πρωτόπαπα τον δίσκο αυτό. Να πάμε να το δούμε, έχει επιμεληθεί το βίντεο και όλο το ρεπορτάζ η Γεωργία Χάρδα. I am a passenger, and I ride, and I ride. Οι μέρες περνούν χωρίς ένα σημάδι από τον Τόμας. Όμως όλοι σαν μια γροθιά στέλνουν δύναμη και αγάπη στο όμορφο παλικάρι και του εύχονται να γίνει γρήγορα καλά. I am a passenger, I stay under glass. Αυτή τη φορά ο κριτικός τραγουδιστής Ηλίας Παλιουδάκης, ο καλλιτέχνης που αντιμετώπισε πρόβλημα με την ίδια του την κόρη, αισθάνεται καλύτερα από τον καθένα τον πόνο των γονιών του Τόμας και του αφιερώνει το χρυσό του δίσκο. Θέλω να αφιερώσω το δίσκο αυτό στους δικούς μου ανθρώπους που με έχουν στηρίξει. Σε ένα παιδί που, όπως έχω πει, που δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή στον Τόμας, εύχομαι πραγματικά να μπορέσει να πατήσει τα πόδια του γερά. Και
αυτή η επιτυχία, αυτή η ενέργεια να μπορέσει να τον βοηθήσει. Συγκινημένος αφού τη στιγμή της αφιέρωσής του στον Τόμας θυμάται στιγμές που έζησε με την κόρη του τότε που οι ελπίδες λιγόστευαν. Θέλω να πω στους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά δοκιμάζονται, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι έξω από μια ιδιωτική και να περιμένεις να βλέπεις, να περιμένεις τον άνθρωπό σου, να περιμένεις να το δεις όπως πριν. Είναι πολύ δύσκολο πραγματικά, παιδιά. Γεια. Τι κάνεις εδώ? Ποιος σου είπε ότι γύρισα? Δεν έχει σημασία. Θέλω απλά να μιλήσουμε. Τώρα πια που η περιπέτεια πέρασε, το χαμόγελο της κόρης του του δίνει δύναμη. Αυτή τη δύναμη στέλνει στους γονείς του Τόμας, που την έχουν ανάγκη όσο τίποτα άλλο. Θέλω να έχουν δύναμη, να προσπαθήσουν τουλάχιστον να έχουν δύναμη. Η προσευχή είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορεί να βοηθήσει το θαύμα πάντα. Νομίζω ότι δεν θέλει για τη ζωή μας. Νομίζω ότι γιατί όχι, να ξαναυπάρξει ένα θαύμα. Πολλά θαύματα γίνονται καθημερινώς. Πάμε να φύγουμε σιγά σιγά. Πού να πάμε, αγάπη μου, μια χαρά είναι εδώ πέρα. Δεν θα πάμε για ποτάκι? Δεν μπορώ, έχω προπόνηση με τον Σταύρο. Θέλω να βελτιώσω το ρεκόρ μου. Και πρέπει να γίνει απόψε. Μεθαύριο φεύγεις. Κανονικά πρέπει να είμαστε μαζί και σήμερα και αύριο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω πραγματικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί τα λόγια καμιά φορά τα δικά μας και ανθρώπων που βρίσκονται απ' έξω είναι πολύ μικρά. Και καμιά φορά δεν ακούγονται. Ο Τόμας βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Όλοι όμως περιμένουν να ανοίξει τα μάτια του. Ένας αγαπημένος και αληθινός φίλος του, ο Χρήστος, πήγε και έκανε το τατουάζ που ο Τόμας είχε προγραμματίσει να κάνει. Το τατουάζ ενός αγγέλου. Όμως το ατύχημα πρόλαβε τον Τόμας. Τώρα πια περιμένει ο Τόμας να γίνει καλά και να κάνει και εκείνος τον ίδιο άγγελο. Όλοι ελπίζουν ότι ο Τόμας Πρωτόπαπας θα τα καταφέρει. Άλλωστε είναι ένας αγωνιστής που πήρε τη ζωή στα χέρια του. Προχώρησε με θάρρος και χαμόγελο. Ένα χαμόγελο που πρέπει να το ξαναδούμε στα χείλη του. Εγώ δεν έχω καταλάβει, ο τραγουδιστής αυτός έχει περάσει ακριβώς τα ίδια με την κόρη του. Ακριβώς. Και θέλω να πω πραγματικά ότι δηλαδή, αντιλαμβάνεστε την ευαισθησία του. Είχε τροχαίο ατύχημα η κόρη του τραγουδιστή. Έχει βιώσει όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές της αγωνίας. Η οποία μετά από πόσο γύρω συνέβη. Η οποία μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και γι' αυτό ήθελε να στείλει το μήνυμα ελπίδας του μετά από πάρα πολλούς μήνες. Και γι' αυτό ήθελε το μήνυμα ελπίδας του στους δικούς του ανθρώπους και στην οικογένεια του Τόμα Πρωτόπαπας. Δεν ήταν δηλαδή απλά μια αφιέρωση. Μια κίνηση, ναι. Ναι, ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο ο λόγος για τον οποίο το έκανε. Πραγματικά δηλαδή η οικογένεια τώρα παίρνει κουράγιο από ιστορίες οι οποίες είναι παρόμοιες με αυτό που ζει τώρα ο Τόμας. Μην ξεχνάμε γιατί ότι πριν... όσο και οι γιατροί να πούνε, όσο και να πιστεύουν στο Θεό, όταν βλέπουν ότι πραγματικά έχουν γίνει θαύματα, όπως στην περίπτωση του κυρίου Λιράρη. Που... του κύριου Παλιουδάκη. του κύριου Παλιουδάκη, ναι. του κύριου Παλιουδάκη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι μια χαρά η κόρη του. Αυτό, ναι, η οικογένεια ξέρει. Αυτό το παίρνει τα πάντα. Δηλαδή πιστεύει υποθέσεις... ότι υπάρχει ελπίδα. Από αυτές τις ιστορίες βγαίνει το σωστό μήνυμα ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή γιατί πραγματικά η κόρη του κυρίου Παλιουδάκη ήταν για αρκετό καιρό σε αυτή την κατάσταση. Και όλο αυτό λένε ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή γιατί αυτές οι καταστάσεις δυστυχώς τραβάνε αρκετούς μήνες, πολλές φορές φτάνουν και χρόνια. Μην ξεχνάτε την περίπτωση του ανθρώπου που πήρε τον γιο του, ο οποίος επανήλθε από μια τέτοια κατάσταση μετά από πάρα πολλά χρόνια και τον πήρε και πήγαν στο νοσοκομείο. Για να μιλήσουν στους γονείς και στην δημοσιότητα και έχουν ακριβώς περάσει αντίστοιχες περιπτώσεις όπως είναι του Τόμας. Αν και πιστεύω ότι σίγουρα είναι έτσι πολύ ευγενή αυτά τα μηνύματα και αισιόδοξα που παίρνει από αντίστοιχες περιπτώσεις η οικογένεια του Τόμας. Αλλά νομίζω ότι η πίστη από μόνη της μέσα τους πρέπει να είναι πολύ δυνατή. Είναι το παιδί τους, έτσι. Και είναι λογικό να βρίσκουν δύναμη. Από μόνοι αυτοί οι άνθρωποι. Να πετάξουμε μέχρι το κοντρόλ και να δούμε και το Θέμη, ο οποίος έχει να μας δώσει ένα άλλο θέμα, ένα άλλο ρεπορτάζ. Να κλείσουμε μέχρι εδώ το θέμα του Τόμας. Θέμη μου. Καλό σας μεσημέρι. Είναι μια είδηση που έφτασε πριν από λίγη ώρα στα χέρια μας και τη μεταδίδουμε για πρώτη φορά. Έχει να κάνει με μια πασίγνωστη ηθοποιό, Ελληνίδα ηθοποιό, πρωταγωνίστρια σε πάρα πολλές επιτυχίες τηλεοπτικές, κινηματογραφικές και θεατρικές. Ένα πάρα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Η οποία αυτή τη στιγμή όμως αντιμετωπίζει μέσω της περιπέτειας της δικαστικής που έχει ο σύζυγός της μία δύσκολη θα έλεγα στιγμή με την έννοια του ότι στα δικαστήρια βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη με κατηγορούμενο το σύζυγό της ο οποίος κατηγορείται ότι εξαιτίας αμέλειάς του
Η οικιακή βοηθός τους το 2008 βρήκε το θάνατο μέσα στο σπίτι της ηθοποιού. Αμέλεια σε τι όμως? Αμέλεια σε τεχνικής φύσης. Από τι πέθανε η οικιακή βοηθός? Η οικιακή βοηθός πέθανε από ένα οικιακό δυστύχημα, το οποίο προκλήθηκε εξαιτίας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, της αμέλειας του συζύγου της ηθοποιού, που είναι και ιδιοκτήτης του σπιτιού. Είχε αμελήσει δηλαδή, να σας το πω με πιο απλά λόγια, να επισκευάσει κάτι που όφιλε να επισκευάσει, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο. Και εξαιτίας αυτής της αμέλειάς του, η οικιακή βοηθός τους βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο ίδιο του στο σπίτι. Η δίκη είναι σε εξέλιξη. Δίπλα στο πλευρό του συντρόφου της βρίσκεται φυσικά και συζύγου της, βρίσκεται φυσικά και η πασίγνωστη Ελληνίδα ηθοποιός. Έχουν ακουστεί συγκλονιστικές μαρτυρίες στο ακροατήριο. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος αφενός δεν γνώριζε, δεν είχε καταλάβει τη διάσταση του προβλήματος που μπορεί να είχε δημιουργηθεί με αυτή του την αμέλεια, ας το πούμε και έτσι, γιατί μπορεί να συμβεί ενδεχομένως και στον καθένα μας, να υπάρχει μία βλάβη στο σπίτι από τα ηλεκτρολογικά μας μέχρι οτιδήποτε. Ξέρεις, είναι από αυτές τις βλάβες που μπορεί και να τις βλέπεις και να λες εντάξει, θα το φτιάξω, δεν πάει το μυαλό σου. Δυστυχώς όμως, ότι μπορεί να προκαλέσει τέτοια ζημιά. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και αυτή τη στιγμή ο σύζυγος της πασίγνωστης ηθοποιού και πρωταγωνίστριας και πάρα πολύ αγαπημένης κυρίας του θεάματος βρίσκεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Είναι μια υπόθεση που σίγουρα θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες. Είναι μια υπόθεση που αποκαλύπτουμε μέσα από τη μεσημεριανή μελέτη. Να επαναλάβουμε ότι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και να πούμε ότι φυσικά στο πλευρό του είναι η πασίγνωστη ηθοποιός, η οποία μάλιστα και με την κατάθεσή της δίνει ακριβώς αυτή τη διάσταση, ότι δηλαδή υπήρχε μια βλάβη σε συγκεκριμένο θέμα στο σπίτι, η οποία όμως είχε περάσει ουσιαστικά παρατήρητη από όλους, ακόμα και από τους ίδιους, γιατί θα μπορούσαν και οι ίδιοι και η οικογένειά τους δηλαδή να κινδύνευε ακριβώς από την ίδια βλάβη. Μάλιστα. Είναι μια πραγματικά ιδιαίτερη δικαστική υπόθεση. Ωραία. Αυτά. Πού πάμε? Να δώσουμε το σούπερ δώρο μας, το οποίο είναι ίδιο με το χθεσινό. Είναι το ίδιο με το χθεσινό και πλέον να πούμε βέβαια για τυπικούς λόγους καθαρά ότι οι χθεσινοί μας οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό κανονικά θα μπουν στην κλήρωση τη σημερινή. Έτσι, οπότε τα μηνύματά σας πιάνονται, είτε ήταν μέσω μηνύματος, είτε ήταν μέσω τηλεφώνου κλήση είχατε κάνει, θα καταμετρηθούν και θα υπολογιστούν για τη σημερινή μας κλήρωση που είναι το ίδιο δώρο με χθες. Όπως βλέπετε είναι η τηλεορασάρα, η κινηματογραφική 51 ιντσών. Μιλάμε για πολύ μεγάλη τηλεόραση, κυρίες και κύριοι μου. Μπορείτε όμως να την βάλετε σε οποιοδήποτε χώρο, γιατί ακριβώς δεν σας εμποδίζει να βλέπετε από οποιαδήποτε απόσταση και σε οποιοδήποτε χώρο, όσο μεγάλος ή μικρός και αν είναι. Είναι 51 ιντσες, μπορεί να μπει σε τοίχο, μπορεί να μπει σε βάση, μπορεί να μπει σε σαλόνι, σε δωμάτιο, οπουδήποτε θελήσετε. Και μαζί με αυτό θα πάρετε επίσης και ένα τηλέφωνο. Το βλέπετε εδώ πέρα το τηλέφωνο LG. Είναι smartphone, από τα πιο γνωστά.